Και πάμε να συναντήσουμε τώρα μέσω Skype τη Λέτα Καλαμαρά, να δούμε τι έχει σήμερα το επιχειρηματικό δελτίο μετά τη χθεσινή αργία. Λέτα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος και με τον κύριο Τζάναστο που είχαμε τη σύνδεση πριν, ναι, από λίγο. Ναι. Έχουμε στοιχεία όσα αναφορικά με το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα, βέβαια για το πρώτο τρίμηνο, ναι, του 2024. Δεν ξέρουμε πόσο θα έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση όπως θα δείξουν οι μετρήσεις για το δεύτερο τρίμηνο, που εδώ μπαίνουν και άλλοι παράμετροι. Τώρα, με βάση τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας και μας δίνει και όσα, έχουμε μείωση κατά 1,9% του πραγματικού εισοδήματος των οικοκυριών στο πρώτο τρίμηνο του 2024, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα δηλαδή. Και βέβαια τονίζεται ότι η χώρα μας καταγράφει δυστυχώς αυτή τη μείωση λόγω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στις αμοιβές και στα έσοδα των νοικοκυριών και στις αμοιβές των εργαζομένων και βέβαια το πληθωριστικό κύμα και η ακρίβεια που πλήττει τα πάντα και τις υπηρεσίες αλλά και τα αγαθά. Ναι. Και όλα αυτά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η Ιταλία είχε πολύ μεγάλη αύξηση εισοδήματος, πάνω από 3%. Έχω μία μίγα που με ενοχλεί, συγγνώμη. Ναι. Γερμανία επίσης, παρά την οικονομική επιβάρυνση, κατέγραψε αύξηση των εισοδημάτων των οικοκυριών και μπόρεσε αυτό να φανεί και στις καταμετρήσεις στις τελικές του ΟΣΑ. Αντίστοιχα, η Πολωνία έχει σημειώσει μια εξαιρετική αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων και των κοινωνικών παροχών αλλά και των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος αλλά και σε εισοδήμα περιουσίας προκειμένου να αντισταθμίσει τις όποιες μακροοικονομικές επιβαρύνσεις αλλά και τις επιμέρους επιβαρύνσεις λόγω αυξήσεων σε ενεργειακά κόστη αλλά και σε πληθωρισμούς. Η Πολωνία σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση σε εισόδημα νοικοκυριών, 10,2%. Λοιπόν, η Γαλλία επίσης κατέγραψε αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, μικρό μεν αλλά αύξηση κατά 0,6%. Οι ποιότερες αυξήσεις εμφάνισαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στην Ελλάδα τα πράγματα δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο δεν βαίνουν καλώς. Ή και η Τράπεζα της Ελλάδος είχε επισημάνει ότι έχουμε καθήλωση αμοιβών στα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα που δημιουργούν, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, να κάνουν και τη διαφορά. Και αυτό γιατί δεν έχουμε τις αυξήσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν ή θα έπρεπε να υπάρξουν για να αντισταθμίσουν τις όποιες απώλειες εισοδήματος έχουν καταγραφεί κατά τους προηγούμενους μήνες. Και αυτό διότι οι αυξήσεις που δόθηκαν από 1η-1η του 24 αφορά 600.000 εργαζόμενους. Επίσης, άλλοι 650.000 δημόσιοι υπάλληλοι εντάχθηκαν σε αυτήν την αυξημένη μισθολογική πολιτική. Αλλά υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πάνω από, που φτάνει περίπου τα 3 εκατομμύρια, που δυστυχώς αμείβονται με λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό και η κατάσταση της μισθολογικής αύξησης δεν είναι η ίδια σε σχέση με αυτή που, όπως είπαμε, σημειώθηκε σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Επίσης, δεν έχουν υπογραφεί μεγάλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παρά μόνο ελάχιστες κλαδικές συμβάσεις. Και βέβαια έχουμε λιγότερες επίσης λίγες επιχειρησιακές συμβάσεις, στις οποίες ακόμα πιο λίγες, εκ των οποίων μάλλον ακόμα είναι λιγότερες αυτές οι οποίες συμπεριελάμβαναν και αυξήσεις μισθών. Αυτή είναι η κατάσταση. Μισθολογική και στο κατακεφαλή. Και δύσκολα να αντιλαμβάνουμε. Επιλέτα, οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να δώσουν υψηλότερους μισθούς, δεν είναι ανταγωνιστικές. Οι ασφαλιστικές φορές είναι μεγάλο βαρύδια σε εταιρείες για να μπορέσουν να δώσουν αυξήσεις σε εργαζομένους. Και πορευόμαστε έτσι. Και υπάρχει και μια άλλη κατάσταση και κάτι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο, ναι, που παρατηρείται δυστυχώς στην ελληνική οικονομία. Κάθε αύξηση μισθολογική, που είναι πάρα πολύ βέβαια σημαντική όπως επισημαίνουμε τώρα, συνοδεύεται συνήθως και με μια αύξηση των εισαγωγών. Και αυτό δημιουργεί, επιβαρύνει το εμπορικό έλλειμμα από τη στιγμή που δεν μπορούμε σε αυτή τη συγκυρία να ενισχύσουμε δυναμικά τουλάχιστον τις εξαγωγές. Έτσι ώστε αυτό το έλλειμμα τουλάχιστον να ελέγχεται, αν δεν μπορεί να περιοριστεί.
Και είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ κακό που αν συνοδευτεί και με το ισοζύγιο τροξών συναλλαγών δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα.